Πάμε τώρα στην επόμενη βράβευσή μας. Μια γυναίκα στον χώρο του αθλητισμού δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε αθλητής, πρέπει ταυτόχρονα να συσταθεί όρθια απέναντι σε μια κοινωνία που παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, συνεχίζει να κάνει διακρίσεις απέναντι στις γυναίκες. Η επόμενη κατηγορία λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς. Και στην κατηγορία αυτή τα αποτελέσματα έκριναν οι ψήφοι των μελών της ΕΑΚ. Πάμε να δούμε το βίντεο με τις υποψήφιες. Κορυφαία αθλήτρια. Υποψήφιες με αλφαβητική σειρά είναι Γκάλη Αντωνίου, Ολύμπηση. Σοφία Σβεστά, Τζούντο. Κατερίνα Ζακχαίου, Πετόσφαιρα. Ανδρονίκη Λαδά, Στίβος. Κωνσταντίνα Νικολάου, Σκοποβολή. Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα αποτελέσματα. Καλούμε λοιπόν στη σκηνή για τις απονομές τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κύριο Πρόδρομο Προδρόμου. Στις πρώτες τρεις απονομές θα τον συνοδεύσει το μέλος του ΔΣ της ΕΑΚ, Ανδρέας Παυλίδης. Πάμε πρώτα να ανακοινώσουμε την πέμπτη κορυφαία αθλήτρια για το 2020. Κυρίες και κύριοι, αθλήτρια της πετόσφαιρας Κατερίνα Ζακχαίου. Είναι βασικός τέλεχος της Ιταλικής Κούνεο και έχει μέσο όρο 13,4 πόντους ανά αγώνα. Συγχαρητήρια στην Κατερίνα. Συγχαρητήρια, Κατερίνα. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στην τέταρτη κορυφαία αθλήτρια για το 2020. Κυρίες και κύριοι, η Ανδρονίκη Λαδά. Τον Φεβρουάριο του 2020, σε meeting στην Νότια Αφρική, πέτυχε νέο πανκύπριο ρεκόρ στη δισκοβολία με βολή στα 59,18 μέτρα, ενώ εξασφάλισε επίσης το όριο για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου της περασμένης χρονιάς, το οποίο εν τέλει ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Ανδρονίκη Λαδά, συγχαρητήρια. Προχωράμε με την πρώτη τριάδα. Η τρίτη κορυφαία αθλήτρια του 2020 είναι η Κολυμβήτρια Γκάλη Αντωνίου. Σε meeting στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2020 πέτυχε πανκύπριο ρεκόρ τόσο στο 50 μέτρα ελεύθερο με 25-59, όσο και στα 100 μέτρα ελεύθερο με 55-92. Να πούμε πως λόγω του ότι η Γκάλη βρίσκεται στις ΗΠΑ μας απέστειλε για την απόψινή βραδιά δύο λόγια σε ένα βίντεο. Πάμε να το δούμε. Γεια σας. Ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στην Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου που μας συμπεριέλαβε στους 5 καλύτερους αθλητές της χρονιάς. Είναι η πρώτη μου φορά που συγκαταλέγομαι σε αυτόν το Elite Group και πραγματικά με κάνει χαρούμενη, επειδή μου δείχνει ότι οι κόποι μου φέρνουν αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Καλιφόρνια που ετοιμάζομαι να συμμετέχω σε αγώνες 50 πισίνας μετά το τέλος της κολυμπιακής μας σεζόν. Ελπίζω οι επιτυχίες που είχαμε το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα σε 25 πισίνα να συνεχιστούν και σε 50 και με την βοήθεια του Θεού να καταφέρω να εξασφαλίσω τη θέση μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι όνειρο ζωής. Απλά ξανά να ευχαριστήσω την ΕΑΚ για την τιμή που μου κάνει, την οικογένεια μου, τους προπονητές μου και την ομάδα μου. Ευχαριστώ πολύ. Roll Tide! Συγχαρητήρια λοιπόν στην Γκάλια. Μαζί μας απόψε για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της βρίσκεται ο πατέρας της και πρώην διεθνής καταστροφιστής Λούκας Αντωνίου. Με την ευκαιρία να συγχαρούμε τον Λούκα για την ανάδειξη του γιου του Νικόλα σήμερα ως ανερχόμενο ταλέντο. Διπλή χαρά. Λούκα, συγχαρητήρια και για την κόρη σου αλλά και για το γιο σου. Περήφανος πατέρας, έτσι. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Παυλίδη να καλέσουμε στη σκηνή για τις επόμενες δύο απονομές τον αντιπρόεδρο της ΕΑΚ, Κωνσταντίνο Σκαμπίλη. Και τώρα ήρθε η στιγμή να ανακοινώσουμε τη δεύτερη καλύτερη αθλήτρια του 2020, όπως την ανέδειξαν με τις ψήφους τους τα μέλη της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου.
Δεύτερη καλύτερη αθλήτρια για το 2020 είναι η Κωνσταντίνα Νικολάου στη Σκοποβολή. Τον Μάρτιο του περασμένου έτους κατέκτησε την 8η θέση στο παγκόσμιο κύπελο της ISSF στη Λευκωσία, ενώ ήταν πρωταθλήτρια Κύπρου στο σκιτ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Κωνσταντίνα Νικολάου, λοιπόν, συγχαρητήρια. Και κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς είναι η Σοφία Σβεστά του Τζούντο, στην πρώτη της παρουσία στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς. Το Νοέμβριο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο κατά των 21, που έγινε στην Κροατία, ενώ κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο κατά των 23, επίσης στην Κροατία. Κυρίες και κύριοι, η Σοφία Σβεστά, ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια, είναι η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς. Συγχαρητήρια και στη Σοφία και σε όλες τις αθλήτριες. Κύριε Προδρόμου, κύριε Υπουργέ, δύο λόγια, ένα μηνυματάκι για αυτή τη γιορτή, για αυτές τις βραβεύσεις. Τα συγχαρητήρια στην Ένωση Αθλητικογράφων για αυτή την εκδήλωση που έχει καταστεί θεσμός. Σίγουρα το να ξεχωρίζουμε και να βραβεύουμε αυτές και αυτούς που διακρίνονται δίνει μια όθηση αλλά και ανταποδίδει την αξία στα ευγενή ιδεώδη του αθλητισμού. Τα συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους τους βραβευόμενους απόψε αλλά και σε όλους τους άλλους που συνεχίζουν για το ΕΦΑ αγωνίζεστε. Το Υπουργείο μας, Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού αλλά και Αθλητισμού και Νεολαίας, δεν θα μπορούσε να μην νιώθει αλληλέγγυος στις προσπάθειες του αθλητισμού, των αθλητικογράφων, μαζί με τον Κυπριακό Αθλητισμό, Οργανισμό Αθλητισμού, μέσω του οποίου εξασκείται η πολιτική της κυβέρνησης στον αθλητισμό. Θέλω να συγχαρώ όλους τις συντελεστές αυτής της απόψινής γιορτής του αθλητισμού, όπου νικάμε την απειλή της πανδημίας και δοξάζουμε και τιμούμε τον αθλητισμό, το ΕΦΑ αγωνίζεσαι, την άμυλα, την προσπάθεια που αποδίδει στον άνθρωπο την ευεξία. Συγχαρητήρια σε όλους και σε όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να για μια φωτογραφία.